σάτστα το λένε κεφαλοχώρι και έχουν του φέκε σε σιπά και ολεσημένες πάλες και θα σε πιάσουν ζωντανό όπως πιάνουν τα κρυάλια. Αυτό το κεφαλοχώρι, το ιστορικό σε πνεύμα, σε αρχοντιά και παλικαριά, είναι εκτισμένο στο βουνό Βέλια που αποτελεί προέκταση της ενωσεράς του όρους Σινιάτσικο ή Άσκιου όρους. Η Σάτστα είναι ένας υποδηματικός τόπος για τον Ιμό, ένας τόπος που συνδυάζει την παραγωγικότητα, την δημιουργικότητα και την πνευματικότητα με τόπο θαυμαστό. 107 χρόνια πέρασαν από τότε που ο εθνικός ελληνικός αδάμας απέκτησε την ευθυρία της. Γενναίες παρήλθαν, γεγονότα μεσολάβησαν και η Σάτστα σήμερα γιορτάζει τα ελευθέρια της και τιμά όλους αυτούς που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την απελευθέρωσή της. Οι κορυφαίες των βουνών Γκραντίστη, Γιονιού Καπιτσίνη, Καστράκη και Σβέντσος θα διηγούνται σε όλους εμάς και στις επερχόμενες γενιές την άφθαρτη δόξα της Σάτστας και ότι στους βράχους η ελευθερία είναι τόσο βαθιά ριζωμένη ώστε αδύνατο να βρεθεί εχθρός να την ξεριζώσει όσον ισχυρός κι αν είναι. Για τη μάχη της Σάτστας ο στρατηγός Νικόλαος Κλαβάς, ο οποίος τότε ήταν διοικητής της πυροβολικής 4ης Νοεμβρίου, γράφει: «Η μάχη της Σάτστας είναι μοναδική στο είδος και η νικηφόρος έκβασης τα μέχρια συνετές, όχι μόνο η σωτηρία της πόλης Σάτστας και των εναυτή καταφυγόντων πολλών γυναικοπαίδων, αλλά και στην έγκαιρη προέλευση του ελληνικού στρατού προς κατάληψη της Θεσσαλονίκης. Ο ελληνικός στρατός εξασφάλισε και μονιμοποίησε την ελευθερία, αλλά δεν την απελευθέρωσε από την καθαρά σημασία του στρατικού χώρου, καθότι η πόλη απελευθερώθηκε μόνη της». Και η στατιστική ζωγράφος Θάλια Φορά Καραβία, στο βιβλίο της Εντυπώσεις από τον πόλεμο το 12-13, γράφει: «Η Σάτση έχει την επιφάνεια γιατί ύψησε σημεία πριν έρθει ο στρατός. Με τα σφήμα στον εικόν του 41 του Σερβίου και πριν καταληφθεί η Κοζάνη, μερικοί τολμηροί και ανυπόμονοι στατιστές εξεσκούδασαν λίγα κρυμμένα όπλα και κήρυξαν την πόλη ελληνική». Ο δε Μιχαήλ Αναστασάκης, γιατρός, ο οποίος ήταν αρχηγός των Εθελοντών και Σαμιτών, γράφει στις εντυπώσεις του «Η μάχη της Σάτστας του 12». «Η Άνη Σάτστα έπειτε, ίσως τα όρια του ελληνικού κράτους να είσαι νοτιότερο της Φλόρινας». Και ο ποιητής Σπύρος Ματσούκας, ο οποίος επισκέφθηκε τη Σάτστα τον Ιούνιο του 1918, γράφει: «Γεια σας, χαρά σας, βρε παιδιά και κριτικά αστέρια, σύντροφοι της ελευθερίας που με τον Καπιτσίνη βρήκατε μνήματα καρδιές σε τις νέες ξεφτέρια και μερολόγια θάνατα γεμάτα καλοσύνη. Για τον Παπαμαλέκου μου το δάκρυ μου θα γίνω, για τον Παπαδόπιτο μνημόσυνα θα κάνω. Γεια σας, χαρά σας, κριτική, μεγάλα παλικάρια που στα βουνά της Σάτστας πέσατε σε λιοντάρια». Αλλά και η σιατιστική λαϊκή μουσα απαθανάτησε με τους παρακάτω στίχους που ένα από τα μέλη της Επιτροπής απήγγειλε με πολύ ενθουσιασμό: «Κοιμάται η Σάτστα και όμως αγρυπνάει, άλλοι το φέκε εξεχρεμούν και αρισπαθιά το χάνε. Κοιμάται η Σάτστα και η δόξα την σημώνει, η πιο καλή ημέρα της αυτή που ξημερώνει». Τα ιστορικά αυτά στοιχεία έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε σαν κόλλο οφθαλμού αν θέλουμε να διατηρήσουμε την εθνική μας αυτοσυνηθισία και ταυτότητα και να μην γίνουμε ένας λαός άχρωμος, κοσμοπολίτικος, χωρίς ιδανικά. Ζήτω η ιστορική, η λεβεντογένα, η παραδοσιακή ευεργετωμάνα Σάτσα. Μια πόλη με πλούσια ιστορία. Μια πόλη μέσα βουνά κτισμένη και με την ιστορία της στον κόσμο ξακουσμένη. Και όπως λέει ο σατισενολάτρης ποιητής Γιάννης Τόζης, προτίμησε στα βουνά να πάει να κατοικήσει σαν τον Αιτό στα γριδόβραχα ελεύθερη να ζήσει. Παρά στους κάμπους και εκεί να είναι σκραυμένη, γι' αυτό την βλέπω σήμερα μέσα στα βουνά κτισμένη. Και η Σάτστα που κτίστηκε ψηλά στα ετωράχια, εκράτησε αμόλυντα και ελληνικά τα βράχια. Και έτσι, ακόμα μια φορά, αλήθεψε η ρίση, είναι γραμμένο η Σάτστα, να ζήσει και θα ζήσει.